μας ιστορική του πορεία. Δεν φοβήθηκε ποτέ να πει όχι, όποιος και αν ήταν όχι, απέναντι όχι απέναντι στον όχι. Και αυτά ακριβώς τα όχι διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας. Οι Έλληνες σταθήκαμε πάντα στο ίδιο και τα μας σήμερα, 78 χρόνια μετά, οι Έλληνες μου το φωνάζουν ένα ακόμα όχι. Όχι απέναντι σε αυτήν την εθνικά επιζήμια και την κίνδυνη συμφωνία με τα Σκόπια. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να ακούσει καλά και να υπερασπιστεί το όχι αυτό των Ελλήνων απέναντι στη συνθήκη των Πρεσπών, για να διαφυλάξουμε έτσι τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ασφάλεια της περιοχής μας σήμερα και στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.